καθέλας της. Γεια σου, Κατερινάκη. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Σας περίμενα. Έχετε φάει? Εγώ δεν πεινάω. Α, ούτε κι εγώ. Λέω να πάω να κάνω ένα μπάνιο πρώτα. Είμαι πολύ κουρασμένη. Θυμάσαι εκείνο το χαρτί της πατρότητας που είχε υπογράψει η Ζωή πριν το γάμο της με τον Παύλο? Ναι, τι? Ξέρεις που μπορεί να είναι, γιατί δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Έψαξες στο γραφείο? Παντού! Σίγουρα δεν είναι στο σπίτι? Όχι, όχι, απ' έξω ξέρω. Εκτός αν το καταχώνιασε πουθενά η Μαρίνα. Αλλά πώς να τη ρωτήσω, θα μας πάρει χαμπάρι. Πού το είδες τελευταία φορά, πού ήταν? Στο σιρτάρι του γραφείου μου, κλειδωμένο, και τώρα ξαφνικά εξαφανίστηκε. Αυτό δεν γίνεται. Μπορώ να καταλάβω, ποιος μπορεί να το πει? Κατερίνα, σίγουρα δεν μίλησε σε κανέναν. Έχει τρελαθεί, πώς ήρθε? Ο Μάρκος απόψε είχε μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Μου έλεγε αλλά τι άλλον, σαν ήθελε να με ψαρέψει και να με μπερδέψει. Αλλά τι άλλον? Για ποια πράγμα? Για τη Σάρα. Μου φάνηκε ότι ήθελε να δει αν θα κάνω κάποιο λάθος. Με τσέκαρε. Εγώ πάντως ειλικρινά δεν έχω μιλήσει σε άνθρωπο. Στορκίζομαι. Α, σίγουρα. Μήπως από τη χαρά σου ξέφυγε κάτι? Καλά, για χαζή με περνάς. Όχι, απλά όταν μπήκα σε είδα κάπως. Παλιά είμαι. Αλλά έχει να κάνει με τον Παύλο. Τι έγινε με τη Ζωή? Όχι, όχι. Καμία σχέση με τη Ζωή. Άρη, έμαθα κάτι πολύ σοβαρό. Και θέλω να σου πω ότι πρέπει να σταθείς δίπλα στον Παύλο, γιατί σε έχει ανάγκη. Σε χρειάζεται.